Από βαριά έω πολύ βαριά βιών, σε συναισθηματικό επίπεδο, το δεύτερο κύμα τη καραντίνα οι ηλικιωμένοι με τα ψυχικά νοσήματα μετά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, να προσλαμβάνοντα μια κανονικότητα για ανθρώπου που αναγκαστικά κλείστηκαν στο σπίτι του και εν πολλή έχασαν οποιαδήποτε επαφή είχαν με του ανθρώπου που του έδιναν χαρά, δηλαδή παιδιά. Εγγόνια, στενού συγγενεί ή ακόμη και φίλου. Οι ηλικιωμένοι, όπως όπω όλα τα προβλήματα υγεία, είναι πιο έντονα στην τρίτη ηλικία λόγω και τη φυσική φθοράς του σώματό μα. Έτσι, οι πιο ευάλωτοι είναι και στο θέμα τη ψυχική υγεία. Ο εγκέφαλό μα πλέον στην τρίτη ηλικία δεν έχει τι ίδιε αντοχέ που είχε όταν ήμασταν εγώ. 30-40 κτλ. Και είναι λογικό και οι ηλικιωμένοι να πλούνται περισσότερο. Το ξέρουμε κι εμεί, ότι και βιβλιογραφικά και στην καθημερινότητά μα οι αχώδει και οι καταθλιπτικέ διαταραχέ είναι ήδη πιο πολλέ στου ηλικιωμένου. Προφανώ αυτή η κατάσταση του επιδεινώνει πάρα πολύ, ή αν θέλετε και το αίσθημα, της, νιώθω πάρα πολύ το αίσθημα του φόβου ότι μπορεί να μην είναι η κοινωνική απομόνωση έχει εκτοξεύσει τα ψυχικά νοσήματα και το γεγονό ότι αυτό αποτυπώνεται κυρίω στην αγορά ηρεμιστικών χαπιών και όχι στα νοσοκομεία, καλλιεργεί ανησυχία στου ψυχιάτρου που εξηγούν ότι από τη μια ο στιγματισμό που υπάρχει και από την άλλη ο φόβο του κορονοϊού που απομακρύνει από τα νοσοκομεία τον κόσμο, καλλιεργεί ένα επικίνδυνο μείγμα που συχνά για την τρίτη ηλικία και σε ό,τι αφορά κυρίω του άνδρες σε μεγαλύτερο ποσοστό, οδηγεί μέχρι και σε απόπειρε αυτοκτονία. Το πρόβλημα είναι να, να βρεθεί το κατάλληλο πλαίσιο να ζητήσει βοήθεια. Κυρίω εκεί το εστιάζουμε και κυρίω στι περιπτώσει, θα έλεγα, που βλέπουμε ότι ε, στι πιο να το καταθλιπτικέ, που ένα ηλικιωμένο σιγά σιγά διολυσταίνει προ την κατάθλιψη, δεν το παραδέχεται, δεν είναι εύκολα φανερό απ' έξω. Αν θέλετε, μπορεί και να υποκρίνεται για να μην στεναχωρήσει τα παιδιά του, του οικείου κτλ. Και, τα λοιπά. και ειδικά για του άντρε ηλικιωμένου, ελοχεύει μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονία. Όπω δήλωσε ο ψυχίατρο τη ψυχιατρική κλινική του Παγνή Βασιλισκούδα, η επαφή με του ηλικιωμένου και η προσεκτική παρατήρησή του μπορεί να προλάβει δυσάρεστε καταστάσει, ενώ σημείωσε ότι σε περιοχέ τη περιφέρεια, σε αντίθεση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, η όποια επαφή διατηρείται με την ταυτόχρονη τήρηση των μέτρων προστασία εκτονώνει σημαντικά τα αισθήματα μοναξιά, θλίψη και φόβου που βιώνουν σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένοι αυτή την περίοδο. Σα συστήνουμε να έρχονται σε επαφή με του οικείου, να του βοηθήσουν, αν θέλουν για παράδειγμα μια ε, οικογένεια που έχει την κλασική ελληνική παππούδε, γονεί, παιδιά. Μπορούμε τα παιδιά να είμα, τα έχουμε λίγο μακριά από του παππούδε, επειδή είναι πιο καλή φορεί και ύπουλοι φορεί του COVID. Αλλά οι γονεί με του παππούδε να έχουν σε επαφή για να βοηθήσουμε την τρίτη ηλικία, εννοείται, εφόσον πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα.